Ναι. Θα έλεγα να ξεκινήσουμε από ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα που αφορά στο Σπάρταθλον, τον σπουδαίο υπερμαραθώνιο, θα λέγαμε, Νίκο, που ξεκινάει από την Αθήνα και καταλήγει στη Σπάρτη, 250 χιλιόμετρα, έτσι, στα βήματα του Φιδιππίδη, θα λέγαμε, και ο κριτικός υπεραθλητής, ο Εμμανουήλ Κωνσταντουλάκης. Οπότε ξεκινάμε με ζωντανή σύνδεση. Έτσι, έτσι. Ξεκινάμε, τον έχουμε μαζί μας. Κύριε Κωνσταντουλάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Συγχαρητήρια για το εγχείρημα και για την επιτυχία βέβαια της τρίτης θέσης, καθώς να πούμε, Νίκο, ότι ήταν ο μικρότερος σε ηλικία αθλητής μεταξύ 300 από 53 χώρες, τρίτος Έλληνας, 34ος στη Γενική, καλύψατε την απόσταση των 250 χιλιόμετρων, ήλιγκο σε πιάνει, μόνο που ακούς τα χιλιόμετρα είναι η αλήθεια, σε 29 ώρες, 38 λεπτά και 16 δεύτερα. Ναι, ευχαριστώ που με είχες στην εκπομπή σας. Θα ήθελα να τονίσω ότι σε τέτοιες αποστάσεις το βασικό είναι ο τερματισμός αρχικά. Όσοι ξεκινάνε και συμμετέχουν έχουν περάσει από μια διαδικασία επίπονη πολλών ετών και μηνών προπόνησης. Οπότε μόνο και μόνο που στέκονται οι αθλητές σε αυτήν την κίνηση είναι το πιο σημαντικό. Και δει στον τερματισμό βέβαια, έτσι. Ναι, στη συνέχεια ο τερματισμός έρχεται, μπορεί και να μην έρθει. Αν έρθει είναι το καλύτερο. Τώρα η διάκριση είναι το δευτερεύον. Αλλά πραγματικά όσοι φτάνουν στο τέλος είναι, θεωρώ, η μεγαλύτερη ικανοποίηση. Μιλήστε μας λίγο, κύριε Κωνσταντουλάκη, για την εμπειρία αυτή και για τη διαδρομή που διανύσατε, πόσο δύσκολα ήταν τα πράγματα, γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι ένας από τους πιο δύσκολους αγώνες το Σπάρταθλον. Δεν ξέρω, υπάρχει δυσκολότερος? Έχω την αίσθηση πως όχι. Εδώ τουλάχιστον. Υπάρχουν σίγουρα. Θεωρείται όντως από τους δυσκολότερους, κυρίως λόγω ίσως των καιρικών συνθήκων που επικρατούν κάποιες χρονιές και κυρίως λόγω του ότι υπάρχουν κοψίματα, δηλαδή ανά περίπου μισή ώρα, 40 λεπτά, υπάρχει κάποιο σημείο που αν περάσεις σε χρόνο πιο αργό από αυτόν που δίνει η διοργάνωση, σε σταματάνε, είτε είσαι στο 50 χιλιόμετρο είτε στο 240. Οπότε αυτό τον κάνει όντως αρκετά δύσκολο. Σε σταματά, δηλαδή τέλος, δεν μπορείς να συνεχίσεις, πηγαίνεις αργά. Δεν σε κόβουν στην ουσία από τον αγώνα, δηλαδή δεν θεωρείται έγκυρη η συμμετοχή σου αν σε περίπτωση που δεν φτάσει το χρόνο. Τώρα, η δυσκολία σίγουρα είναι τα πολλά χιλιόμετρα, η νύχτα που είσαι αντιμετωπίσεις ανάβαση στο Αρτεμίσιο Όρος, που είναι υψόμετρο περίπου 1000 μέτρα από μονοπάτι. Στομαχικά προβλήματα κάποιος μπορεί να αντιμετωπίσει από τις πολλές ώρες τρεξίματος λόγω έλλειψης ενυδάτωσης και γενικά όλο αυτό το εσωτερικό σύστημα ζορίζεται πάρα πολύ. Η καταπώνηση φυσικά του σώματος, είσαι εσύ και το έδαφος, η άσφαλτος και παλεύεις και οι πολλές ώρες σε κίνηση. Αυτά κάνουν στην ουσία δύσκολο το κομμάτι του αγώνα, όπου όμως όσοι φτάνουν εκεί, ξαναλέω, σίγουρα ένα μεγάλο μέρος της προπόνησης έχει δουλέψει για να αντέξει το σώμα. Για να φτάσει σε αυτό το επίπεδο, εκεί θα πήγαινα και με συγχωρείτε, πώς προπόνηση έχει προηγηθεί και ποια η ένταση προπόνησης και ποια η διάρκεια της προπόνησης. Έχει προηγηθεί προπόνηση, ωστόσο σίγουρα δεν μπορείς να κάνεις τα χιλιόμετρα του αγώνα σε προπόνηση όλα μαζί, οπότε σίγουρα μετά περίπου τις 10-12 ώρες ξεκινάει και δουλεύει κάτι διαφορετικό. Ξεκινάει και δουλεύει το μυαλό, ξεκινάει και δουλεύει κυρίως αυτοί οι αγώνες. Αυτό θέλω να τονίσω, ότι είναι αγώνες με το μυαλό. Δηλαδή, μπορεί κάποιος που έχει κάνει πολύ περισσότερη προπόνηση να μείνει πίσω σε σχέση με κάποιον άλλον που δεν έχει κάνει τόση, μόνο και μόνο επειδή μπορεί να διαχειριστεί τις δυνάμεις του, τη σκέψη του, θετική σκέψη πάνω απ' όλα, και να προχωράει. Οι υπεραποστάσεις δεν είναι αγώνες όπως ο μαραθώνιος, μικρές αποστάσεις που παίζει ρόλο η αντοχή, η δύναμη, η ταχύτητα, η μυϊκή μάζα. Παίζει περισσότερο ρόλο πώς διαχειρίζεσαι εσύ το μυαλό και τις δύσκολες καταστάσεις που θα σου τύχουν στον αγώνα. Είναι αυτό. Θα τύχει πάντα κάτι. Mm-hmm. Πρέπει να είσαι εκεί να το δουλέψεις ανάλογα. Κύριε Κωνσταντουλάκη, ενδεχομένως να διαρωτώνται οι θεατές μας πόσες φορές χρειάστηκε να σταματήσετε και για πόση ώρα προκειμένου να πάρετε κουράγιο και δύναμη για να συνεχίσετε και να ανταποκριθείτε σε αυτές τις 30 ώρες περίπου.
Ναι, η σταθμή είναι σχετικά συχνή, δηλαδή περίπου ένα 4 χιλιόμετρα που έχουν νερά, ισοτονικά, ό,τι χρειάζεται ο καθένας. Τώρα στους βασικούς σταθμούς, δηλαδή ανά περίπου 4 ώρες, τις πρώτες 10 ώρες και μετά ανά περίπου 1 ώρα, και λέω βασικούς σταθμούς γιατί εκεί μπορεί να βρεθεί το πλήρωμα που μπορεί να σε βοηθήσει. Συνήθως κάθε αθλητής έχει 2 άτομα τα οποία τον βοηθάνε. Εκεί οι στάσεις λοιπόν στους κεντρικούς σταθμούς ήταν περίπου 8 με 10 λεπτά. Δηλαδή η πιο μεγάλη στάση ήταν στα 10 λεπτά. Πιο πολύ για να φας, να αλλάξεις λίγο παπούτσια, να πάρεις λίγο έτσι τα πάνω σου που λέμε. Αλλά αυτό ανά 3-4 ώρες περίπου, όχι συχνά. Μάλιστα. Υπήρξαν κάποιες στιγμές που αισθανθήκατε ότι ενδεχομένως δεν θα τα καταφέρετε, ότι σας εγκαταλείπουν οι δυνάμεις σας ή βγήκε έτσι στο τέμπο που θέλατε? Κοιτάξτε, σε τέτοιους αγώνες γενικά ό,τι σχέδια κάνεις μένουν για το πρώτο μισό του αγώνα το πολύ. Στη συνέχεια απλά έχεις αντιμετωπίσει καταστάσεις και προσπαθείς να δουλέψεις ανάλογα με αυτά που σου τυχαίνουν. Δηλαδή δεν πας πάντα σύμφωνα με το πλάνο, είναι το μόνο σίγουρο από το μισό και μετά. Τώρα στον αγώνα η δυσκολία μου εμένα ήταν προσωπικά, σίγουρα περνάνε τέτοιες σκέψεις, σε όλους περνάνε τέτοιες σκέψεις, γιατί όταν είσαι στο 100 έχεις άλλα 150, όταν είσαι στο 150 έχεις άλλα 100. Δηλαδή όσο περνάει η ώρα να σκέφτεσαι χιλιόμετρα, αυτό σε κάνει, δυσκολεύει τα πράγματα. Οπότε σίγουρα περνάνε αρνητικές σκέψεις. Εγώ προσωπικά είχα κάποια στιγμή στα μισά σκέψεις ότι πονάω εκεί, δεν έχω κάνει υπαρκή προπόνηση, το ένα το άλλο. Κράτησε 10 λεπτά, 20 λεπτά ως εκεί. Προσωπικά δεν κράτησε παραπάνω γιατί ονειρευόμουν καιρό. Οπότε είχα ένα στόχο, δεν κράτησε πολύ και άμεσα το αντιμετώπισα, δεν ήταν κάτι. Είναι εγκεφαλικό από ένα σημείο και μετά το θέμα, έτσι. Δηλαδή όποιος πόνος ξεπερνιέται, δεν τον βάζετε στο μυαλό για να σας καταπονείς, φαντάζομαι. Ναι, μπορείς σε τέτοιους αγώνες ξεκινάς και πονάς αρχικά σχετικά νωρίς. Δηλαδή δεν είναι ότι προς το τέλος νιώθω πόνο, άντε τελειώνω. Είναι ότι ξεκινάς από νωρίς και διαχειρίζεις κάποια πράγματα. Γεγονός που απαιτεί μεγάλη προσήλωση και να μην αφήνεις κάτι να σε ρίχνει. Όσο εσύ από την αρχή ξεκινάς και δίνεις σημασία σε πράγματα που σε ενοχλούν ή σε πονάνε ή οτιδήποτε, τόσο αυτό γιγαντώνεται και κάποια στιγμή απλά σε καταβάλει. Δηλαδή φτάνεις σε ένα σημείο που λες δεν πάει άλλο και κάπου εκεί κάποιοι σταματάνε ή σταματάμε. Οπότε ναι, είναι τελείως εγκεφαλική αυτή η αγώνα. Κύριε Κωνσταντουλάκη, ωστόσο το σώμα μέσα από έναν τόσο μεγάλο αγώνα δέχεται τεράστια καταπώνηση και θα σταθώ λίγο στην δήλωση που μου έκανε εντύπωση του πρώτου αθλητή της Γενικής Κατάταξης, του Έλληνα του Φώτη του Ζησιμόπουλου, ο οποίος είπε ότι ήταν σαν το σώμα να κάνει μια σειρά από χημοθεραπείες, ότι είχε πυρετό για αρκετές ημέρες μετά, ότι έκανε μετούς. Είναι πραγματικά τόσο μεγάλη αντίδραση και μετά τον αγώνα στο σώμα? Ναι, θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Και εγώ προσωπικά πήγα σε μια νηφόρα, ας πούμε, περπατούσα 2-3 μέρες μετά, έκανα λίγη, ανέβασα λίγο παλμούς, κατευθείαν ζαλίστηκα. Το σώμα έχει κατατονίσει. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, έχω και οριακά, ας το πούμε, γεύση, έχουν τέτοια πράγματα τα οποία μένουν για λίγες μέρες, τα ξέρουμε. Αλλά εντάξει, μπροστά σε όλο αυτό δεν έχει να κάνει κάτι. Αυτό που έχεις βιώσει δεν σε αφήνει να το σκεφτείς ούτε λεπτό. Απλά περιμένεις να στρώσει ο οργανισμός, το προσέχεις και με την ανάλογη τροφή, ξεκούραση και προχωράς. Μάλιστα. Θέλω να κλείσουμε λέγοντάς μας το μήνυμα που θέλετε να στείλετε μέσα από αυτή τη συμμετοχή σας, γιατί ξέρουμε ότι έχετε λάβει μέρος και σε άλλους αγώνες με μηνύματα, όπως αυτός του καλοκαιριού για την Ηλιαχτίδα και τα παιδιά. Θέλετε ενδεχομένως, έτσι φτάνοντας στο άγαλμα του Λεωνίδα που βλέπουμε τώρα, να στείλετε ένα μήνυμα μέσα από αυτή την επιτυχημένη συμμετοχή σας? Θα ήθελα να αναφερθώ στο ότι κάποιες φορές ονειρευόμαστε κάποια πράγματα και έρχονται κάποια γεγονότα που μας διακόπτουν από αυτά, χάνεται ο στόχος. Να μην αφήνουμε το όνειρο, γιατί μπορεί, αν προσπαθήσουμε, να τα καταφέρουμε, να φτάσουμε εκεί. Μην ακολουθάμε πάντα τα γεγονότα. Δηλαδή, αν όλα πάνε στραβά, μην μένουμε σε αυτό και παρατάμε τους στόχους μας.
να προχωράμε και να δοκιμάζουμε και ας μην είμαστε έτοιμοι. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Καλή συνέχεια. Επίσης, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.